Γεια σας φίλες και φίλοι του Resport.gr και πάμε κατευθείαν σε ένα σημαντικό βίντεο που αφορά τον ΠΑΟΚ, όπου οι μεταγραφικές του ενισχύσεις δεν έχουν λήξει ακόμα και κοιτάει την περίπτωση δύο πολύ ταλαντούχων μέσων που θα ενισχύσουν το ρόστερ για τη νέα σεζόν. Να σου υπενθυμίσω όμως πρώτα φίλα Κροατή να αφήσει ένα like στο βίντεο. Κάνοντας like σε ένα βίντεο του ΠΑΟΚ στηρίζει τη δική σου ομάδα, καθώς όποια ομάδα παίρνει τα περισσότερα like, για αυτή την ομάδα κάνουμε και τα περισσότερα βίντεο. Κάνοντας like σημαίνει πως θέλετε να ενημερώνεστε πρώτοι πριν από τις άλλες ομάδες για τις εξελίξεις του δικέφαλου. Ο ΠΑΟΚ δεν εφησυχάζεται ακόμα στο κομμάτι των μεταγραφών, καθώς κοιτάει για έναν χαφ ο οποίος θα μπορέσει να τον βοηθήσει σε Ελλάδα αλλά και σε Ευρώπη. Με την ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου να έχει κάνει το 2-2 στο πρωτάθλημα και να βρίσκεται με το 1,5 πόδι σε ομίλους του Europa, ο Ρουμάνος προπονητής παραμένει σε επιφυλακή καθώς είχε εντοπίσει μερικά κενά στο ρόστερ που θέλουν μπάλωμα και συγκεκριμένα στα χαβ. Έχει λοιπόν καταλήξει σε δύο περιπτώσεις. Πρόκειται για τους Εντοάρντο Μποβέ της Ρώμα και Μπέντζαμιν Ταχίροβιτς που ανήκει στον Άγιαξ. Η περίπτωση του πρώτου, του Ιταλού ποδοσφαιριστή, είναι αρκετά δύσκολη με τον ΠΑΟΚ να συζητάει τον δανεισμό του και τη Ρώμα να θέτει όρους για ρήτρες που φτάνουν μέχρι και στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Ο Μποβέ όμως έχει τάσεις φυγής, μιας και δεν βρίσκει το χρόνο συμμετοχής που θέλει. Ακριβώς όπως και ο Ταχίροβιτς στον Άγιαξ. Όσον αφορά τον Ιταλό, το δύσκολο της περίπτωσής του αναπληρώνεται λίγο από την επιθυμία του να αποχωρήσει ώστε να παίζει περισσότερο. Ωστόσο, εάν εμφανιστούν περισσότεροι μνηστήρες πέρα από τον ΠΑΟΚ, η ομάδα της Θεσσαλονίκης χάνει την πρωτιά στον άθλο απόκτησής του. Για τον Ταχίροβιτς, ο Βόσνιος δεν φαίνεται να υπολογίζεται φέτος, γι' αυτό και εξετάζει την αγορά, μήπως αποχωρήσει από το Άμστερνταμ, ενώ και στη δική του περίπτωση η προσπάθεια που γίνεται από τον ΠΑΟΚ αφορά στον δανεισμό του και ο συγκεκριμένος παίκτης έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να έχει, καθώς η αξία του ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Και οι δύο περιπτώσεις αφορούν νεαρούς παίκτες και αυτό μας λέει πως ο Ρασβάν Λουτσέσκου έχει ένα καθαρό όραμα για το μέλλον, κοιτώντας πέρα από τη φετινή σεζόν μόνο. Αναμένουμε να υπάρξουν επίσημες προτάσεις από πλευράς ΠΑΟΚ. Οπότε για οτιδήποτε νεότερο που αφορά τις μεταγραφές του δικέφαλου θα σας ενημερώνουμε άμεσα. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε ακόμα ένα βίντεο του Resport.gr. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και φίλε ακροατή. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, σίγουρα θα λατρεύσεις αυτό που βρίσκεται τώρα στην οθόνη σου. Μέχρι την επόμενη φορά παρακολουθείτε το Resport.gr. Σας ευχαριστούμε πολύ.